κακή ρύθμιση του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μασκουτάκη. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Development League. Και ήταν μια αναμέτρηση μεταξύ Phoenix BC και Never Again. Με πρόλαβαν οι εξελίξεις για μία ακόμα φορά. Ήρθαν οι πρώτοι πόδοι για τον Φίνικα. Στου διατρείς είναι εύστοχος ο Καμάρας, θα καταφέρει να απαντήσει. Για δύο το σουτ. Διορθώνω, για δύο. 2-2 λοιπόν. Πάρας. Δεν θα πάρει κάποιος χρήση στον πρώτο χρόνο. Δημητρίου στην κορυφή. Ωραία πάσα στον Σκλέπο. Θα συγκρατήσει. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερο παίξο για τον Καλογεράκη. Πάει μέχρι μέσα. Ωραίο passing game, αλλά το καλάθι δεν θα έρθει. Τελικό αποδέκτη τον Δημητρίου. Για τρεις. Μιλιόρδος είναι άστοχος. Τρέχει για τον rebound. Δεν θα το πάρει ο Μαράς. Πήρε ο Κοπίτης. Αλλά στο έτσι για τρεις. Χειροκροτήματος από τον πάγκο Μοντέλες. Μιας και μιλάμε για πάγκους. Φίλιξ έχει 8 παίκτες στη διάθεσή του. Οι Never Again έχουν 11. Ακόμα πλεονέκτημα. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 6-4 και το 7-3 αντίστοιχα για Phoenix BC και Never Again. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν εντός εισαγωγικών στο δεύτερο όμιλο μαζί με τους πρωτοπόρους Respect, οι οποίοι είναι στο 11-0. Βρισκόμαστε στην 10η αγωνιστική. Η Respect είναι η μόνη ομάδα που έχει 11-0 μαζί με τους Μπασκετόσαυρους. Μπασκετόσαυρους, συγχωρείτε, παραμένουν αίτητες αυτές οι δύο ομάδες μετά από 11 αγωνιστικές στη Development League. Τότε βρίσκεται στο τέταρτο όμιλο, ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να τη μετατρέψει σε assist το Βαράς. Υπάρχει rebound. Μέχρι μέσα πάει να περάσει και δεύτερο αντίπαλο, δεν θα καταφέρει το Βαράς. Εντυχή είναι εκ νέου για τους κυβερνόμαυρους. Το Βαράς και Λιόρδος, αστόχησε από την απέναντι πλευρά προηγουμένως. Το Βαράς, ωραία σκαστή πάσα εκεί που έχω την εντύπωση ότι περίμενε να είναι ο Σιρόπουλος. Για τρεις. Η επίθεση σώθηκε παρόλα αυτά. Τόσο ο Κοβίτης μάζεψε την μπάσα που δεν προοριζόταν για αυτόν εξ αρχής. Αλλά η μπάλα έμεινε στα χέρια του Never Again. Ένα λάθος. Στο Παράς. Για τρεις. Εύστοχος! Μάλιστα. Μετά από άμυνα, μετά από τρίπλα. Μπροστά από άμυνα μάλλον. Σαμαράς δεν θα πάρει την μπάλα. Σαμαράς θα δώσει στον Μιλιόρδο. Ζητάει την κίνηση του Καμαρά, τώρα θα του δώσει την μπάλα. Περνάει ένα μέσα από δύο, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Και θα έρθει το καλάθι από τον Σιρόπουλο. 2,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο, 5-4. Θα πάρει το σκρίνο του Σαμαράς. Ωραίο pick and roll σου για τρεις από την κορυφή. Είναι άστοχος. Από Βασιλείου. Και ένα ψηλό σχήμα παίζουν οι παίκτες του Φίνικα και με Παπαβασιλείου και με Σκλέπο, ο οποίος έχει βγει αρκετά ψηλά για να μαρκάρει τον Κοβίτη. Θα πάρει ένα screen, θα πάει μέχρι μέσα και θα δώσει την μπάσα στον Μαράς. Η μπάλα πάει στον Μαράς, ο διατρής είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound από τον Σιρόπουλο αυτή τη φορά, Μιλιόρδος. Στη γωνία ο Σιρόπουλος. Ο Μαράς έχει βγει μέσα από τη ρακέτα. Καλό passing game, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Τώρα τροφοδοτήθηκε στα 3 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα. Κάποιος πρέπει να το πάρει, θα μετρήσει αν μπει. Είναι εύστοχος ο Καμαράς! Σε μια επίθεση με πολύ καλό passing game, στα όρια του overpassing. Βρέθηκε. Βρέθηκαν δύο φορές ελεύθεροι παίκτες. Την δεύτερη φορά σούταρε ο δεύτερος παίκτης, ο Καμαράς δηλαδή. Δύο πόντες θα έρθει και από τον Σκλέπο τώρα. Το προηγούμενο σούτ ήταν για δύο πάλι. Δύο τρίποντα νομίζαμε ότι είναι... Δύο σούτ νομίζαμε ότι είναι για τρεις πόντους, ενώ ήταν για δύο. Για τρεις, αυτό θα ήταν πράγματι για τρεις. Ο Σιρόπουλος ανέβαινε, είναι άστοχος, υπάρχει rebound και μακρινή πάση του Δημητρίου. Μέχρι μέσα στον Μιλιόρδο απέναντί του είναι άστοχος. Μαζέψει το rebound ο Σιρόπουλος που ακολουθούσε τη φάση. Πάει μέχρι μέσα, πάει ανάμεσα από δύο. Σοβαράς, δεν θα πάρει ούτε φάουλ, δεν θα καταφέρει ούτε το καλάθι. Σκλέπος. Δημητρίου στο ανοιχτό γήπεδο, μέρος δεύτερο. Πάλι με τον Μιλιόρδο θα καταφέρει να στοχίσει. Μπάλα είναι εκτός. Υπάρχει το πρώτο time out που έχουμε καλέσει οι παίκτες των Phoenix. 7-6.
σε ένα παιχνίδι που προμηνύεται ντέρμπι, με αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι και για τα match-ups των play-offs που είμαστε στην 11η αγωνιστική. Σιγά σιγά οδεύουμε και προς αυτά στην Development League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη Sonic Arena μετά το time-out που κάλεσε η ομάδα του Φίνικα. Δύο ομάδες προέρχονται από αρκετά ιδιαίτερα, θα έλεγα, patterns. Οι Never Again προέρχονται από τρεις σερί νίκες και προηγουμένως είχαν κάνει τρεις σερί ήττες. Οι Phoenix BC το αντίθετο, προέρχονται από τρεις σερί ήττες και είχαν κάνει προηγουμένως τρεις σερί νίκες. Σερί back-to-back για τις δύο ομάδες. Αυτή είναι άσκοπο από το Βασιλείου. Υπάρχει παραλίγο επιθετικό rebound του Δημητρίου που δεν κατάφερε. Ο Μαράς Μιλιόρδος παραλίγο να χάσει από τον Δημητρίου. Ομοιρικές μάχες μέχρι στιγμής ανάμεσα στους δύο. Δημητρίου είχε βρεθεί δύο φορές ελεύθερος και αυτό τώρα που παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τον πρώτο αντίπαλο. Ενδιαφέρον match-up. Δημητρίου πάει μέχρι μέσα έχοντας τον Μιλιόρδο πάλι επενδύνου. Στόχησε. Ο δεύτερος πρώτα που δεν θα πάρει τον μπάλα και θέλει να τρέξει. Καμαράς, σκαστή πάσα, σούτια 3. Είναι εύστοχος και πάλι! Χειροκροτούμενος από τον πάγκο, όπως αρμόζει. 7-9. Τρίου, μέσα στη ρακέτα από τον Βασιλείου. Θα βγει εκτός. Μια προσποίηση. Ξανά Δημητρίου, θα παράσει. Θα πάρει ένα screen στο 8-4, δεν θα τον πάρει. Το είδες την επιλογή από τον Βασιλείου. Ξανά θα σου βάλω στα χέρια αυτών. Θα πάρει το screen που θα εκμεταλλευτεί. Θα κερδίσει το foul στα ένα ακόμα κάτι. Foul που έχει πληρωθεί στον Σιρόπουλο. Ήταν πολύ κοντά στο να βγάλουν μια άμυνα. Never again, να μείνει η μπάλα στα χέρια των αντιπάλων τους, ενώ υπάρχει λάθος. Ή αν ήταν να μην μείνει η μπάλα στα χέρια των αντιπάλων τους. Τον αντιπάλων τους ενδεχομένως να κάνουν ένα σουτ απλά για να γινόταν. Λάθος πάσα, εν πάση περιπτώσει, η κατοχή είναι για τους Never again. Εκ νέου. 7-9. 4-35 για το τέλος. Οι παίκτες του Φίνικα δεν έχουν να κάνει ακόμα κάποιο φάουλ. Ο Κοβίτης μέσα στη ρακέτα, jump shoot Σιρόπουλος έχοντας τον Σκλέπο απέναντί του, είναι άστοχος. Σκλέπος ενδεχομένως να τροφοδοτηθεί πολύ, να κληθεί να δουλέψει υπερορίες μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και όχι μόνο. Ο Βασιλείου, jump shoot είναι εύστοχο στο δεξί hook, κατάφερε να κερδίσει τον Σιρόπουλο ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Ο Μαράς πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο αντιπάλους jump shoot, εύστοχο τον Μιλιόρδο. Μακρινό δίποντο. Δεν τράβηξε δύο παίκτες πάνω στον Μιλιόρδο. Πιο σωστά θα ήταν να πούμε ότι πήγε ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ήδη υπάρχοντες μέσα στη ρακέτα. Πάει μέχρι μέσα, έχει διπλώσει άμυνα πάνω στον Παπαβασιλείου. Καταφέρει να κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που δεν χρειωθεί και οι πρώτες αλλαγές για Never Again, Μιλιόρδος Σιρόπουλος περνάνε εκτός. Μουναρίδης και Χαρισόπουλος που περάσουν στις θέσεις τους. Άστοχος στην πρώτη πολύ ο Βασιλείου, φωνές για μπλοκ από τον πάγκο των Never Again. Νεύστοχος στην δεύτερη, 10-11. Καμαράς θα κατεβάσει την επίθεση. Καμαράς πάρει ένα screen από τον Κοβίτη. Κάνει λάθος πάσα. Οι παίκτες του Φίνικα θα κλέψουν. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες στον Never Again. Καλές επιστροφές. Καμαράς μέχρι μέσα θα βγάλει εκεί πέρα που περίμενε ακροβολισμένος ο Νατσέρης. Αλλά ο Καμαράς διάβασε τη φάση και έκλεψε την μπάλα. Στον εφηδιασμό έχει διπλώσει πάλι άμυνα πάνω στον Γουναρίδη αυτή τη φορά. Καμαράς πάσα στη γωνία. Υπάρχει σφύριγμα. Τώρα είναι το πρώτο φάουλ από πλευράς Phoenix. Μια προσποίηση θα δώσει πάσα μέσα στη ρακέτα και θα εκμεταλλευτεί ο Μαρίδης. Το τρίποντο είναι άστοχο όμως. Χωρίς όπλο. Για
13 άστοχο για τον Τσουμπάρα αυτή τη φορά. Μάχεται για το rebound και κερδίζει ο Σκλέκος ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Στην ήρωτη center των παίκτων του Φίνικα. 12-11, υπάρχει μία ακόμα προαναγγελθής αλλαγή από τον πάγκο των Never Again. Παρθεί ρόστερ, τόσο αριθμητικά όσο και ιδιωτικά. Ο Μαράς παραλίγο να χάσει και θα χάσει τελικά την μπάλα του Μαρίδης. Πάει μέχρι μέσα, κέρδισε τελικά. Καλό Γεράκης. Το Γουναρίδη ο οποίος πρόλαβε αλλά δεν κατάφερε να τον κόψει. Ενδεχομένως να μην ήθελε να κάνει το φάουλ, jump shoot, είναι άστοχο. Από τον Κοβίτη υπάρχει επιθετικό rebound και συγκρατεί και την μπάλα. Ο Γουναρίδης πήγε να τροφοδοτήσει μέχρι στη ρακέτα. Υπάρχει φάουλ, καλό φάουλ λέει κάποιος από τον πάγκο των Phoenix. Συμφωνώ, θα μιλά. Είχανε και έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες του Φίνικα. Περάσει στη θέση του Κοβίτη, αυτή ήταν η αλλαγή που είχε προαναγγείλει ο Τουρλας. Καλή άνθρωση στον Φίνιξ, ο Μαράς για τρεις, κάποιος πρέπει να το πάρει. Είναι άστοχο αυτό το δεξί χουτ. Ο Σαμαρά είχα την εντύπωση ότι από την κορυφή θα περνόταν το εκείνο το τρίποντο. Ο Μαράς πάρει το σκρίνο από τον Βασιλείο, υπάρχουν αλλαγές παραθυναμινά του. Πάει εντυπωσιακό μπλοκ από τον τρίτο παίκτη που πήγε πάνω του. Αριστόπουλος δεν θα πάρει την μπάλα, θα χτύψει πάνω στον Παπαβασιλείο και θα χαθεί. Γεράκης. Σκλέπος. Βοήθα να ζητήσει την πλάση στον πάγκο. Υπάρχει σαφής οδηγία να πάει δεύτερος παίκτης πάνω του. Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένο ή γενικά για οποιοδήποτε center των Φινικά. Μετά από μια προσποίηση ότι θα δώσει τον Καμαρά για τρεις, θα αστοχίσει ο Σαμαράς. Φαίνεται να έχει χτυπήσει στο ελπίσιμο να μην είναι κάτι σοβαρό, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Θα με δεύτερη προσπάθεια ο Σαμαράς κατάφερε να βάλει το ανάποδο lay-up. Πάμε να τα συζητήσει μεταξύ των παιχτών. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, 16-11 είναι μπροστά ο Φίνικας, ο Μαράς πίσω από το screen shoot για τρεις, πήγαν δύο παίκτες πάνω του, είναι άστοχος. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Σαμαρά αυτή τη φορά. Χαρισόπουλος να πάρει το screen, περνάει και το Σκλέπο, περνάει και τον Παπαβασίλη. Παραλίγο αλλά δέχτηκε ένα block. Ο Αλάνης θα περάσει στη θέση του Τσαφαρά για αυτή τη φορά. Μια από τις λίγες αλλαγές που έχουν στη διάθεσή του οι παίκτες του Φίνικα μπροστά στις αλλαγές του Never Again. 8 παίκτες και 11 παίκτες είναι μια διαφορά. Υπάρχει σφύριγμα και πολλοί αποφασίστηκαν να πάρει τον αριστερό διάδρομο, την αριστερή πτέρυγα, να ερτηθεί κατά μέτωπο. 18 δευτερόλεπτα, όλα τα δευτερόλεπτα, όλη η επίθεση για τους Never Again. Μία επίθεση φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Καμαράς. Για να δούμε παραλίγο να βάλει και το καλάθι, να πάει δύο παίκτες πάνω του. Θα αρκεστεί σε δύο βολές. Δεν εξάντησαν τον χρόνο της επίθεσης τους οι Never Again. Θα δευτερήσει και στις δύο, αφορά θα πάει στους τρεις. Πέντε χρόνο του Καμαράς. Μετά από μια περιπέτεια είναι εύστοχος στην πρώτη. Πέντε το χρόνο κάποιοι παίκτες. Εύστοχος και στη δεύτερη. 16-13. Υπάρχει κλέψιμο. Καλάθι και φάουλ. Από τον Γουναρίδη ο οποίος θα πάει και στη γραμμή για μία βολή. 1,3 μόλις κύλησαν. Και η διαφορά ξαφνικά από το 16-11 μπορεί να πάει στο 0. 16-16 είναι ευτυχές στη βολή. Εύστοχος και στη βολή. Μέσα σε δύο επιθέσεις
Διαφορά 5 πόντων, σε ένα παιχνίδι 16 έχει μηδενιστεί. Έχει την αριστερή. Τέριγα, Βατσέρης. Μπάλα θα βγει εκτός. 3,9. Μπάλα είναι για τον Φίνικα. Ξαναπάρει την μπάλα. Σου πια 3. Αμετρούσε, ανέβαινε. Δεν μπήκε. 4-3 ήταν πραγματικά φάουλ. Είχαν φάουλ να δώσουν οι Νεβραγέν. Επέλεξαν να μην το πράξουν. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου 16-16. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Νεβραγέν βρήκανε momentum με τους 5 πόντους στις τελευταίες 2 επιθέσεις τους. Μάλιστα η μία δεν ήταν ισιολογικός ερχόντων των πραγμάτων εντός εισαγωγικών δική τους. Έκλειψαν την μπάλα από την επαναφορά και κέρδισαν έμεσο τρίποντο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο μιας αρκετά ενδιαφέρουσας αναμέτρησης, τόσο από πλευράς match-up όσο από πλευράς μαθημολογικού ενδιαφέροντος. Πρώτη επίθεση είναι για τους Never Again. Ωραία κίνηση, ωραία πάσα στο Καμάρο, ο οποίος θα τη μετατρέψει σε assist. Πολύ καλό passing game, πολύ καλή χημεία για τους Never Again, οι οποίοι τρέχουν τώρα ένα σερί 7-0. Το 16-11 έχει γίνει 16-18. Τσέρις. Ο Βασιλείου πάει ανάμεσα από δύο, θα κλαπεί μπάλα, αλλά... Η μπάλα θα χτυπήσει στο πόδι του Καμάρα. Υπάρχει αλλαγή για τον Φίνικα Δημητρίου. Θα περάσει στη θέση του Καλογεράκη. Εκτός από μπροστά φανάζει και τρίπλες από τον πάγκο. Τσέρις. Μεριζόπουλος παίζει καλή άμυνα στα 7 δευτερόλεπτα. Πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα, θα πάρει ένα screen τώρα. Ανάμεσα σε 3 παίκτες θα χάσει την μπάλα από τον Τζαρκιτζή. Ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Καμαράς στη γωνία. Μετά από μια προσπίση, συμπροτάσχει τον προσωπικό του αντίπαλο. Μία ακόμα φορά καλό passing game. Μακρινό δίποντο από τον Μεριζόπουλο, είναι άστοχος. Rebound, τον Πολυνόπουλο. Ο Πολυνόπουλος έχει αλλάξει τον Σκλέπο. Θα ζητήσει την μπάλα μέσα στη ροκέτα, δεν θα την πάρει. Ο Βασιλείου στην κορυφή με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Ξέρει. Πήγε να πάει ανάμεσα από δύο παίκτες. Βγήκε και ο Παπα-Βασιλείου εκεί πέρα. Μπερδεύτηκε λίγο τα πράγματα. Jump shoot. Αφού ελευθερώθηκε, είναι εύστοχος. Βαλάνης. 18-18. Μία ακόμη ισοπαλία στο match. Σκέφτεται το σκορ ο Καμαράς. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα. Ενδιαφέρουσα επιλογή, αρκετά εύπλαστο το σχήμα των Never Again όπως φαίνεται. Και από το γεγονός ότι οι διαφορετικοί παίκτες κατεβάζουν την μπάλα και από, το, και από τα plays που βγάζουν. Πάει ανάμεσα στα 4-5 της ομάδας ο Καμάρας. Έκανε τη σχετική κίνηση, σε κάποιον είπε να ήταν στη γωνία. Ήθελε, αν κατάλαβα σωστά, να τραβήξει πολύ κόσμο πάνω του για να βγει ελεύθερος παίκτης από τη γωνία. Σου για 2 είναι άστοχο, υπάρχει rebound. Από τη γωνία στο χείχη και το shoot. Καμάρας. Δεν θα πάρει κάποιο screen. Weak side shoot για 3, είναι άστοχο. Από το Γουναρίδη, υπάρχει παίκτης κάτω και σφύριγμα. Θα σφυρίξω. Ο Μάρας θα περάσει στον πάγκο, την Τύρλας θα περάσει στη θέση του, ο οποίος έχει αναλάβει και χρέη coach. Οδηγίες από τον πάγκο. Ο Μάρας θα πάρει κάποιες ανάσες. Πολύ δυνατό γι' αυτόν, έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο. Τόσο στο οργανωτικό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι του σκορ για την ομάδα του. Παραλίγο να κλαπεί, θα κλαπεί τελικά η μπάλα από τον Τύρλα. Θέλω να τρέξω τώρα η Never Again. Τίλας, καλό passing game, πήγε σε όλους τους παίκτες, πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει όμως. Ναρίδης. Πλεμάνης θα ξανακλέψει. Τζις. Πλεμάνης ανάμεσα απέναντι σε δύο παίκτες, θα κοπεί μία, θα κοπεί δύο. Μπάλα θα πάει στον Βασιλείο. Τζέρις. Ο Βασιλείου δεν πήρε το τρίποντο. Jump shoot, είναι άστοχο αυτή τη φορά το καλάνι. Προηγουμένως εξόχισε ένα jump shoot από την κορυφή για 2 πόντους.
ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Στον πάγκο πέρασε ο Τατσέρης. Jump shoot είναι άστοχο από τον Κουλεμάνη. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα από το LKG. Τίρλας, σου για τρεις. Είναι airball. Κανένας αντίπαλος, ούτε προσωπικός, ούτε μη προσωπικός δεν είχε πάει απέναντί του. Ο Γιώργος είπε κάτι στην γραμματεία για δύο αλλαγές. Χαρισόπουλος θα περάσει στον πάγκο, ο Παπαϊωάννου στη θέση του. Αυτή είναι η... η αλλαγή. Αυτή είναι η αλλαγή. 18-18, παραμένει το σκορ εδώ και κάποια ώρα. Μέσα... Φτάει την μπάλα, θέλει να αποστάρει τον προσωπικό του αντίπαλο. Τώρα θα πάει μπάλα πάνω στο Δημητρίου. Ήθελε να αποστάρει τον Κουλεμάνη. Υπάρχει σφύριγμα πριν συμβεί αυτό. Καταρχήν είναι ξανά για τους παίκτες του Φίνικα. Τρίου στην επαναφορά. 10 δευτερόλεπτα. Παράς, πάει στην τρίπα το πρωτοδίπολο, θα πάρει το screen. Και το καλύτερο υπάρχει πάλι αυτός. Προσωπικός αντίπαλος μπροστά του, θα τον κερδίσει μετά από τρίπλα. Υποπίεση χρόνου και αντιπάλου. Buzzer beater τρίποντο. Κλεμάνης βρέθηκε ελεύθερος, δεν το πήρε. Παίρνει το screen, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει ωραία πάσα στο Τιτίρλα. Είναι άστοχος όμως. Πολύ ωραία πάσα από τον Σαραντινέλη στην τίτλα. Έχουν ανακατέψει πολύ την τράπουλα αυτά τα πρώτα 14,5 λεπτά είναι Never Again. Πάρα πολλοί παίκτες έχουν παίξει. Στο Πάρας. Έχει ανέβει ο Βασιλείου να δώσει το screen, το εκμεταλλεύεται. Σου για 3, είναι άστοχο. Από την αριστερή πέριγα, jump shoot βρέθηκε ελεύθερος, είναι άστοχος όμως. Ο Παπαϊωάννου υπάρχει έχεις κάτω. Καραμπινέλης, όλα καλά τελικά. 9. Αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή. Σκλέπος θα περάσει στη θέση του Παπαβασιλείου. Και η ενδιαφέρουσα πεντάδα για τον Φίνικα, καθώς Σκλέπος και Παπαβασιλείου άρχισαν το παιχνίδι μαζί. Και τα spacing μεταξύ τους στην επίθεση ήταν αρκετά καλά. Τίρλας χάσει την μπάλα και θα γίνει φάουλ στον Δημητρίου. Άντε να πάμε με κάνα σωτάκι. 1-3 τα ομαδικά φάουλ τώρα. 21-18. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Σκλέπος. Κοιτάξτε πώς πάνε πάρα πολλοί παίκτες, δύο ή ακόμα και τρεις παίκτες πάνω του όπως τώρα. Τίλας, Τίλα τρέξει, έχει δύο αντιπάλους μπροστά του, παραλίγο να χάσει την μπάλα, μπερδεύτηκε και Κουλεμάνης. Στα 16 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί ελεύθερος, αρκετά για να πάρει τρίποντο, πάει μέχρι μέσα, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο που προέκυψε σε αυτή τη φάση. Τον Μπορενόπουλο δεν ήθελε να του κάνει φάουλ. 21-20. Μία σου και μία μου το παιχνίδι σε πολλές φάσεις του. Το Πάρας. Καστή πάσα στον Δημητρίου. Έχει κλείσει αρκετά καλά την ρακέτα τους. Η Νέβερα και Γιάννα πάει μέχρι μέσα. Μετρούσαν έμπαινε, πραγματικά ότι είναι φάουλ για δύο βολές αυτό που κέρδισε από τον Κουλεμάνη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, από την Τίρλα, λάθος που έκανα. Διορθώνω. Μια ακόμα αλλαγή. Ο Χαλκιτζής περνάει στον πάγκο. Από Ιωάννου στη θέση του. Έστω στον πρώτο Δημητρίου. 22-20. Never Again έχουν πολλούς παίκτες απόψε στη διάθεσή τους και το εκμεταλλεύονται. Άστοχος στη δεύτερη, Σκλέπος να άρχισε για το rebound, δεν το καταφέρει. Κοβίτης, όταν αυτός με την πάρα χέρια, πάει στο coast to coast, είναι άστοχος, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες πήγε να βγάλει πάσα στον Παπαϊωάννου. Με κάποιο μαγικό τρόπο η μπάλα
ευκαιρία ξανά για τους Ντεβερογκέρ μετά από συγκυρία. Τη τρίλας. Δεν ήθελα να το κάνει φάουλ προσωπικός του δίπολος, πάει μέχρι μέσα η μπάλα ανάποδο, λέει up, είναι εύστοχος τελικά. Κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Σαραλινέλης, 22-22. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ για μία ακόμα φορά. Φωνές για άμυνα από τον πάγκο. Πέρασε δύο παίκτες, στάθηκε στον αέρα, εκτέλεσε και στόχησε. Ο Ραλάνης, ερχόμενος σε συγχαρητήρια από τον δικό του πάγκο αυτή τη φορά. Παίκτες στον Phoenix. Jump shoot απέναντι στο απλωμένο χέρι του Σκλέπου, είναι άστοχο από τον Σαρδινέλη. Δημητρίου ήθελε να τρέξει. Έχει το Σεντήλα Παναδίου. Πάει μέχρι μέσα, τον πέρασε, πάει μέχρι μέσα, τέλειωσε και τη φάση. Το παιχνίδι έχει ανεβάσει παλμούς εδώ και κάποιες φάσεις. 26-22. Τίλας. Δεν θα κάνει κίνηση μέσα για να πάρει την μπάλα από τον Σαρδινέλη. Θα πάει στη ρακέτα, αλλά εκεί που είναι ο Δημητρίου, πολύ ψηλή πάσα για να την πιάσει ο Κοβίτης. Δημητρίου. Καλάνης. Δίπλα πίσω από την πλάτη του. Για τρεις. Εύστοχος! Εύστοχος σούτ από τη γωνία. Από τον Τσαπάρα. 29-22. Τρέχουν ένα 7-0 σερί. Η Φίνιξ τώρα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τέτοια σερί σε τέτοια παιχνίδια ειδικά που το σκορ είναι σχετικά χαμηλά, είναι πολύ εύκολο να αλλάξουν την ισορροπία του παιχνιδιού. Στα επαναπομείνοντα 2-46 οι Phoenix έχουν 3 φάουλ να δώσουν, δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν οι Νεβεραγγέν. Στρέφουμε σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση για τα τελευταία 2-46 του πρώτου μισού. Η Άμπολης έχει έξει ακόμα μια φορά να συγκρώσει τα όνειρά σας. Τη Τίρλας θα επαναφέρει και θα κατεβάσει την μπάλα στο Never Again. Ραντινέλης. Σκαστή πάσα στη γωνία. Ο Ιωάννου, τη Τίρλας. Πολλοί παίκτες δραστήριοι στο off-ball παιχνίδι τους για τους Never Again σε την επίθεση. Και όχι μόνο. Και μέσα θα υπάρξει φάουλ, όχι βήματα. Φάουλ από τον Τσαπάρα, ο οποίος τα λέει λίγο με τον έναν εκ των διαιτητών. Κοβίτης θα εκτελέσει βολές, μπορεί να διευρύνει. Έστω μπορεί να διευρύνει τους πόντους της ομάδας του και να διακόψει συνεπώς το 7-0 σερί των αντιπάλων του. 29-23. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει μάχη για το rebound. Δεν θα καταφέρει ούτε ο Παπαϊωάννου ούτε ο Τιτρίλας. Γιώργο απέναντί του. Το Πάρας δεν θα περάσει πάσα στον Σκλέπο. Παρίζει πλέξιο και κλέψιμο. Η Τίρλας. Γιώργος. Στην weak side, ρυψοκίνδυνη πάσα στην κρατή από τον Ιωάννου. Για τρεις εύστοχο αυτή τη φορά από τον Πικοβίτη. 29-26. Το παιχνίδι των Σερί. 5-0 Σερί. Η Νεύρα Γέντορα. Τρίου. Θα ρίξει κάτω το προσωπικό του αντίπαλο και είναι επιθετικό φάουλ. Βλέπεις κάτω ο Παϊωάννου. Κάνει λίγο τον έναν από τον ρε. Μια μεγάλη πάσα. Με επίδοξο αποδέχεται το Μιλιόρδο. Αν το ζητήρλα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Πολύ ψηλή πάσα. Απόγελα όπως και να έχει. Καλό κλίμα επιτροπής του Σεβραγγέν. Αν μπορούμε να διαβάσουμε το δωμάτιο. Το γήπεδο μάλλον. Ψυχολόγος έπρεπε να γίνει. Anyway, έχει κλειστεί από δύο παίκτες του Σκλέπος. Κοιτάει την μπάλα στο για τρεις. Είναι εύστοχο. Έχει τον Τσαπάρα. 32-26. Χειροκροτούμενος
από τον Παπαβασιλείου που είναι στον πάγκο. Τίρλας ζητάει το screen, έχει πάρει δύο screen, πολλές επιλογές, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει block από τον Πολυνόπουλο. Τώρα θα επαναφέρει την μπάλα. Σαρδινέλης. Jump shoot είναι εύστοχο από τον Μπουκοβίτη. 32-28. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου και συνεπώς του πρώτου μισού. Το Βάρας θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια από τον Τιτίρλα, ο οποίος τρέχει. Έχει βρεθεί πολύ πιο μπροστά από αυτόν. 32-30. Τεχνίδι roller coaster, τόσο στο σκορ, όσο και στα συναισθήματα, όσο και στο τέμπο. Το Βάρας με τον Τιτίρλα, πάει να τον περάσει. Υπάρχει σφύριγμα. Φαουλ που έγινε από τον Λιόρδο. Είναι ομαδικά φαουλ για τους Never Again. 32-30. Και υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές από τον Τζαφάρα. Έρχεται στην πρώτη βολή, διαφορά στο τρίποδο. 33-30. Έχουν επίσης ένα ακόμα φαουλ να δώσουν οι παίκτες του Φοενικά. 28,5 για το τέλος. Νεύστοχος και στη δεύτερη, 34-30. Τίρλας σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μισού. Στάει το screen, θα το πάρει από τον Κοβίτη. Και μέσα κυνηγάει ο πρωτοδίπαλος. Σαρντινέλης πήγε απέναντι στο Σκρέπο, τα λένε οι δυο τους μεταξύ τους. Χαμόγελο και από τους δύο. Σκλέπος έκανε το φάουλ. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι παίκτες του Φοενικά. Δείτε τις αλλαγές. Φωνάξτε, λέει ο Παπαβασιλείου από τον πάγκο. 12 δευτερόλεπτα. Θα μείνουν δύο και κάτι για τον Φοενικά. Πάει μέχρι μέσα, θέλει να ποστάρει. Κέρδισε και τη βοήθεια που ήρθε πάνω του ο Πουκοβίτης. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να κερδίσει και το φάουλ. Χρεώθηκε στον Γαλάνη στην βοήθεια. Ήρθε. Κοβίτης είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σαρδινέλη. 8 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν πάνε για τρίποντο. Θα παίξει στον Never Again. Θα χάσει την μπάλα, θα... από τον Παπάρα συγκεκριμένα, αλλά μέχρι να τη συγκρατήσει και να κάνει κάτι με αυτήν. Το παιχνίδι είχε τελειώσει, είχε ακουστεί η κόρνα η οποία σηματοδότησε το τέλος του πρώτου μισού. Τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου 34-32. Ένα παιχνίδι που λέει αμφίροπο, σε ένα παιχνίδι που πάρουν πολλές εναλλαγές. Οι δύο ομάδες μπορώ να πω ότι έχουν αξιοποιήσει τα καλά για αυτές τις χαρακτηριστικά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Η συνέχεια αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου μιας πολύ ενδιαφέρουσας αναμέτρησης. Με πολλές συναλλαγές στο σκορ. Πάμε. Θα ξαναλέω, έχω γίνει κουραστικό, δεν πειράζει. Το παιχνίδι δεν έχει γίνει καθόλου κουραστικό. Το Βασιλείου. Η πρώτη κατοχή είναι για τους παίκτες των Phoenix, αλλά θα χαθεί. Να δω Σαμαρά. Σαμαράς ο οποίος έχει πάρει κάποιες ανάσες. Σαμαράς. Ο Γιώργος βγαίνει από το screen, θα πάρει την μπάλα στην κορυφή. Ξανά Σαμαράς θα κάνει μια προσπίση, παραλίγο να πάρει το foul. Πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάσα. Θα χάσει όμως ο Μαρίδης, ανάμεσα σε δύο παίκτες στην τρίου. Όταν θα πάει στη γωνία, ξέρεις, Σκλέπος. Μέσα υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στον Σκλέπο. Από τον Καμάρα, χαμόγελο από τους δύο.
4-6 είχε για τις δύο ομάδες βολές. 9-21 δίποντα, 11-26 για Never Again. 9-21 για Phoenix. 4-9 για 2-11 τρίποντα, αντίστοιχα. 5 επιθετικά rebound έναντι 10. Phoenix και Never Again αντίστοιχα. 36-32. Έχει όπως και στις δύο βολές. Το ψηλός του Φίνικα. Λιώδος. Καμάρας. Κοίταξε το καλάθι. Σταυρωτές. Το πάρει το σκρίν από τον Κοβίτη. Θα βγάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Ήτανε πιο μπροστά ο Παπαβασιλείου. Και έκλεψε. Η μπάλα δεν έφτασε στο Γουναρίδη. Αυτό ήταν ο προορισμός ο Επίδοξος. Τελικός ήταν το καλάθι προφανώς. Για τρεις, με τέρις είναι άστοχος, υπάρχει rebound. Του Μαρίδη. Μαράς, laser pass πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες, είναι άστοχος όμως. Του Μαρίδης, θα ξαναπάρει τον μπάλα μετά από την πάλι, είναι άστοχο. Μια άστοχη η πάσα στον Μιόρδο και έτσι ο Δημητρίου κατάφερε να την κλέψει και να την μετατρέψει σε δύο πόντους στο αριθμό γήπεδο. 38-32. Τους 6 πόντους εκ νέου η διαφορά. Αλλά πάει χαμηλά. Έχει κλειστεί από δύο παίκτες και θα χάσει την μπάλα. Ο Μουναρίδης ένα ακόμα κλέψιμο και δύο ακόμα εύκολοι πόντοι στον εκκληδιασμό από τον Τατσέρι αυτή τη φορά. 40-32. Και 3 για το τέλος, σας πεζουμένα time out από τους παίκτες των Never Again. Εκεί δεν έχουν μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο παρκέ. Με το δεύτερο ημίχρονο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί. Επιστροφή στο παρκέ. Πες και τι επιστροφή, δεν φύγαμε και ποτέ. Anyways, Καμάρας θα κατεβάσει την επίθεση για τους Never Again, οι οποίοι ήταν τους πρώτους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλιόρδος, jump shoot, για άστοχο, υπάρχει μάχη με τον κλειστό rebound, θα καταφέρει ο Βίτης, ο Παπαβασιλείου. Μαράς. Πάρει το σκρίνο του Παπαβασιλείου, στα 6 δευτερόλεπτα. Μετά κι άλλο παίκτη, θα δώσει ξανά την μπάλα στον Παπαβασιλείου. 2 δευτερόλεπτα, πρέπει να πάρει το shoot, δεν ξέρω αν είναι ο ημέρος. Δεν ήταν πια να βγάλει πάσα. Ο Τσαπάρα. Λάθος για τους Phoenix. Ένατο. 8 έχουν οι Never Again. Λιόρδος. Λάθος στον Δημητρίου απέναντί του. Έχει πάσα στον Καμάρα. Χάσει την μπάλα προς τη μήνη, η μπάλα θα βγει εκτός. Κάνει σχετική χειρονομία από τον πάγκο της Ήρλας για πάσα. Θα βγει ξανά για Phoenix. Ανάμεσα σε δύο παίκτες που πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο. Κέρδισε και τους τρεις. Ένα μόνο του και δύο μαζί. Κατάφερε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 42-32 η διαφορά στους 10. Σαμαράς, jump shoot με άστοχο, υπάρχει rebound από τον Σκλέπο, ο οποίος ενδεχομένως να έψαχνε μια μακρινή πάσα, ο Δημητρίου φώναζε για πάσα, γιατί είχε ξεχυλήσει το ανοιχτό γήπεδο, δεν την πήρε ποτέ. Ξαναζητάει, δεν την πάρει, σε τρίτο χρόνο θα την πάρει. Θα βγάλει ωραία πάσα στο κλέσο στον Σκλέπο, ο οποίος κατάφερε να συγκρατήσει δύο ακόμη πόντι για Phoenix BC. Λεμάνης, υπάρχουν βήματα, ναι βήματα. Thank you.
πάρει κάποιο screen. Σουτιά 3. Είναι άστοχο από τη γωνία. Ζαμπάρα. Θα κάνει τώρα φάουλ. Στον Σαμαρά. Τρίτο. Το τρίτο. Κότου. Ο Ναρίδης περνάει εκτός, από την Έλλης περνάει στη θέση του. Σαμαράς, κάνει το σκριν. Από τον Πουκοβίτη, θα δώσει τώρα την μπάλα. Είχε σκοπό να σουτάρει, έχω την εντύπωση, θα συγκρατήσει την μπάλα. Έχει πέσει πάνω του ο Τατζέρης. Εκτό μπάσκετ. Την μπάλα και προσπάθησε να πάει μέχρι μέσα ο Κουλεμάνης. Υπάρχει φάουλ. Θα επαναφέρει. Ωραία πάσα. Έπιασε στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Ατσέρης, πάρει το σκριν από τον Βασιλείου. Jump shoot, είναι άστοχο. Υπάρχει εκθετικό rebound. Ανάποδο λέει απ' είναι άστοχος. Ξανά έχει το ριμπάντο του Σκλέπο, ούτε αυτός κατάφερε να φύγει την μπάλα στο καλάθι. Θέλει να κάνει φάουλ πριν από το κέντρο, έχω την εντύπωση. Στο Φάρας. Κατευθείαν δεν συνέβη, ωραία πάσα, δύο ακόμα πόντι. Συνεργάστηκαν άψογα. Δύο παίκτες στον Ευραγγέλ. Καλό πάση για την κατέχει. Σαμπάρας, Τζάμψον Δημητρίου. Άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο. Σαμπάρας, θα βγει τώρα εκτός από τη, εκτός της ρακέτας. Θα γυρίσει ο Σκλέμος, πήρε την μπάλα. Είναι άστοχος, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ξανά άστοχος, ξανά επιθετικό rebound. Θα χάσει την μπάλα το χέρια του. Σαμπάρας, θα στην πάσα στο Σαρδινέλη. Πάει μέχρι μέσα, κόβεται. Από τον Βασιλείου, Δημητρίου. Δεν έχει προλάβει, αλλά θα το κερδίσει. Δημητρίου. Τον έχει προλάβει ο Χαρισόπουλος. Σαμαράς. Σαμαράς. Για δύο είναι άστοχο. Το Σαραντινέλη. 46-38. Πάρας σκεφτεί από 3, υπάρχει παίκτης ελεύθερος στη γωνία, βρέθηκε στο 3, είναι άστοχος όμως. Εδώ Τσέρις. Υπάρχει αλλαγή από πλευράς Φίνικα. Αλλαγεράκης μετά από 2 ώρα. Πάρα θα περάσει. Εκτός είναι το τέταρτο φάουλ αυτό. Προσωπικό του. Πάρα έχει προκληθεί με 4 φάουλ. Και είναι πρόβλημα στους παίκτες του Φίνιξ. Γαλάνης θα περάσει στη θέση του Βατσέρη. Μαζί βοήθεια της Δίρλας, Χαρισόπουλος θα πάρει την μπάλα από τη γωνία και μέσα από την ρακέτα στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Βίτης, jump shoot, Σαρδινέλης είναι εύστοχος, 46-41. Μια ακόμα φορά, του αρέσει το κουσουτάκι. Προς τους 5 πόντους Δημητρίου. Σκέπος έχει ανέβει για το screen, δεν θα του δώσει, δεν θα το εκμεταλλευτεί, θα του δώσει τη συλλογή. Καλογεράκης έχοντας φρέσκα πόδι και πίσω στο μυαλό σου για 3 από τον Βασιλείου, είναι άστοχος, βάζει την κυφάνη. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, υπάρχει αμυντικό rebound του Κοβίτης και τώρα μη πας ο Χαρισόπουλος. Υπάρχουν βήματα.
άστοχο το γεγονός ότι ήξερε τη φωνή μου, νομίζω ότι αν έμπαινε θα μετρούσε. Δεν είχε καλά στο φάουλ, τελικά την είχε το φάουλ itself. Δημητρίου. Δημητρίου θα κερδίσει το φάουλ από τον Χαρισόπουλο. Καλάνης. Το Βασιλείο. Εντάξει. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Θετικό φάουλ. Βλέπετε στο Σκλέπο. Το τρίτο δικό του. Σαμαράς θα κατεβάσει. 2 και 10 για το τέλος. 46-41. Δεν παραγγένει με την κατοχή. Κερδίσει το φάουλ ο Σαμαράς. Πράγμα που σημαίνει βολές. Θα εκτελεστούν μετά το time out. Κάλεσαν οι παιχνίδες του Φίνικα. Έχουμε συμπληρώσει τα ομαδικά για να δούμε αν οι Νέβερο Γιάννη θα χτυπήσουν μέσα στη ρακέτα για να εκμεύσουν κάποιο φάουλ στα αναπομείνοντα 2 και 4 για την λήξη της περίοδου για τη συμπληρώση 30 αγωνιστικών λεπτών. Επιστρέφουμε σε λίγο με την μαζί μας. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση. Θα εκτελεστούν βολές. Είχαμε μείνει αυτό το σημείο που είχε κερδίσει 2 βολές ο Σαμαράς. Εξακολουθούν να τα λέμε κάποιες παίκτες μεταξύ τους. Όταν είσαι δημοσιογράφος μπορείς να είσαι τσομπόλης δικαιολογημένα στη Εύρωμη προφανώς ή και όχι. Είναι άστομο στην πρώτη βολή ο Σαμαράς. 46-41 παραμένει, κοντό το σουτ. Άστομος και στη δεύτερη πάλι στο ίδιο σημείο του Στεφανιού. Υπάρχει rebound από την αριστερή. Πτέρυγα θέλει να προχωράσει την πίστη του Δημητρίου. Βάλει στη γωνία. Στη weak side πάει μέχρι μέσα ο Γαλάρισα. Κοπή η πάσα. Με τον Κουλεμάνη. Χαριζόπουλο. Σκαστή πάσα στο Σαμαρά. Πάει μέχρι μέσα. Δεν έχει πάρει την φορά. Ούτε να βάλει το καλάθι. Βοηθάει να σηκωθεί. Δημητρίου. Να επιστρέψει δύο παραθέτες παίκτες. Υπάρχει σφύριγμα. Αλλαγή. Κοβίτης θα περάσει στον πάγκο. Δεν έβερα γέννη, Σιρόπουλος στη θέση του. Θα πάρει τι ώρα, πολύ ώρα μάλλον. Αν και ο χρόνος είναι μια έννοια σχετική. Ναι, στόχο στην πρώτη Δημητρίου. Αλλαγή και για τους παίκτες του Φίνικα. Ο Τσέρις περάει στη θέση του Καλογεράκη. Έχουμε περάσει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης 48-41. Το Μάρας. Τρίου παιδί overplay άμυνα και κάνει το foul τελικά στο Χαρισόπουλο. Θα βάλει και τον εαυτό του. Πράγμα που σημαίνει βολές. Στην πρώτη, ένας χειροκροτούμενος από τον πάγκο, ο Νεβράγε. Και στη δεύτερη, 48-43. Κατεβάσει μία ακόμα επίθεση από τον Βασιλείου. Λάβης. Σταυρωτές, αλλάζει κατεύθυνση, σουτ για δύο, είναι άστοχο. Ελευθερωθεί επαρκώς, Καμαράς. Θα βρει τη μακρινή πάσα, την βρίσκει στον Κλεμάνη. Αυτός θα βγάλει μία ακόμα σκοστή πάσα στο Χαρισόπουλο. Εκτίμησε μπάλα στο σώμα του Δοτσέρη, στα πόδια του, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά υπήρχε παραμέσως. Μένει. Μένει. Ωραία, κατεβάσε το. Δεν θα πρέπει να κλείσει ο χρόνος. Βάλε 14 και τόσο 4, μετά από 4 εσύ. Να κατεβάσει το χέρι του. Κάθε μία
υπήρχε μια μικρή διαφήμιση, θα κερατήσουν τελικά την μπάλα οι Νεβραγκές. Ο Λεμάνης, ο Μάρας, μετά από μια προσποίηση, έχει τον Παπαβασιλείου που έχει μείνει πάνω του, πάει μέχρι μέσα, δύσκολο καλάθι, κατάφερε να το πετύχει, 48-45. Ο Παπαβασιλείου θα λέει λίγο με τον Αλεξάνδρε, στο side-side ο Λεμάνης. Δημητρίου. Το screen, ο Μάρας είναι πάνω του. Λάθος πάσα, ήταν κάπως πιο αριστερά από ό,τι περίμενε. Ο Λατζέλης τότε κατάφερε να πάρει την μπάλα. Ο Μάρας κατεβάζει. Ο Μάρας. Υπάρχει θετικό φάουλ. Ο Μάρας θα περάσει στη θέση του Πολυνόπουλου. 27 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 48-45. Ο Φίλικας έχει την κατοχή. Σκληρές μάχες στο 1-1-2 ενός στη ρακέτα. Στην κορυφή διορθώνω, όχι τη ρακέτα. Υπάρχει φάουλ και πάλι. Τον Καμάρα, τρίτο δικό του. Και έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους και είναι βραγκέν πια. Έστοχος του Βασιλείου. Άστοχος. Πολύ υπάρχει μάχη. Συγκράτηση της κατοχής. Δεν κατάφερε το Τσέρις. Αυτή είναι για τους Never Again. Εκ νέου. Με τα τελευταία 10,3 που απομένουν για τη συγκλήρωση 30 λεπτών. Καμάρας. Τώρα κυκλοφορείται. Ανεβάζει λίγο τα κάτια. Καμάρας. 2 δευτερόλεπτα. Έχει κλειστεί. Πάει να βγάλει την πάσα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μετρούσε ακόμα και να έμπαινε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο για να το μάθουμε. Anyway, στόχησε ο Σαρεντινέλης. Τελικό σκορ τρίτης περίοδου 49-45. Τίποτα δεν έχει χρηθεί, τα πάντα είναι ανοιχτά. Ο Φίνικας διατηρεί το προβάδισμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά. 49-45 για Phoenix BC και Never Again αντίστοιχα. Phoenix DC έχουν κάνει catch-up στα επιθετικά rebound, σε κάποια φάση ήταν 5 για 10, τώρα είναι 11 και για τις δύο ομάδες. 5 assists για Phoenix BC και 13 για Never Again. Παίζουν πιο ομαδικά, όπως αποτυπώνεται και στα στατιστικά οι Never Again, οι οποίοι έχουν πρώτη κατοχή. Ο Μάρας. Το screen, υπάρχει δεύτερο screen. Πάρε την μπάλα ο Τίτλας τελικά. Μια πάση που δεν προοριζόταν για κάποιον συγκεκριμένο που φάνηκε. Jump shoot είναι άστοχο. Προοριζόταν μάλλον, αλλά δεν ήταν ακριβώς εκεί που ήταν κάποιος. Ήταν ανάμεσα σε δύο παίκτες, μπάλα να χαθεί. Τρίου. Πάρα θα πάρει τον Καμάρα μαζί του. Ωραία πάσα από τον Βασιλείου. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές από τον Τίτλα, ο οποίος σηκώνει το χέρι του. Gentleman. Υπήρχε mismatch, τελικά έγινε φάουλ υπέρ του Παπαβασιλείου. Τον κοντύτερο αντίπαλο, τον Τζίρλα. Άστοχο στην πρώτη βολή ο ψηλό των Phoenix. Άστοχο και στη δεύτερη, Καμάρα στο rebound. Το πρωτή. Reverse, πάει μέχρι μέσα. Τράβηξε πάλι παίκτες πάνω του, είναι έστοχος στο jump shoot μετά την πάση του Σιρόπουλος. 49-47 η διαφορά στο καλάθι. Θα πάρει τρίου. Θα γυρίσει, θα κερδίσει τον Καμάρα. 51-47, πολύ όμορφη κίνηση.
Χρυσόπουλος πήγαινε για το ανάποδο lay-up, χάσει την μπάλα όμως. Καλή άμυνα ο Τσαβάρας, θα σταθεί ο ίδιος επιθετικό rebound ο Δημητρίου. Πέρασε ένα μισό από δύο, θα σταθεί στον αέρα, θα αστοχίσει ο Γαλάνης. Καμάρας σκεφτείται στον Περισσόπουλο, μία ακόμα. Σαρδινέλης πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει, θα κοπεί. Υπάρχει επιθετικό rebound, δεν έχει αντιμετωπίσει ο χρόνος, αλλά ήταν πολύ θέση κι αλλιώς. 10 δευτερόλεπτα. Καμάρας θα βγάλει ωραία laser πάσα, αλλά είχαν κλείσει πολύ καλά. Τον ίδιο όσο και την υπόλοιπη ρακέτα τους στην εκκλησία. Περισσόπουλος. Καμάρας. 5 δευτερόλεπτα. Σούγια 2 είναι άστοχο. Τον Καμάρα τον έχουμε δει από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά περισσότερο σε ρόλο οργανωτή. Δεν έχει τόσο σε σιτέρ. Πάρας, να πω μια μικρή διευκρίνηση των διευθυντών. Τούτη τι μάλλον. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Φαμπή, αλλά κέρδισε το φάουλ. Θα τα τσέρεις. Τρίτο φάουλ του Χαρισόπουλου. Εμψυχωμένος από τον πάγκο. Βάσιμος και στη δεύτερη. Rebound από τον Χωμάρα, μία ακόμα μακρινή πάσα. Πατάει πάρα πολύ δυνατά ο Τιθίλας, δεν κατάφερε να πάει την μπάλα. Ούτε κάτι καλό για την ομάδα του, κάποιο φάουλ ας πούμε. Δημητρίου. Έχει το Χαρισόπουλο απέναντί του. Θα πάει στο ένα στον αντίπαλο, θα χάσει την μπάλα από τον χειρισμό. Σιρόπουλος θα συγκρατήσει, Καμάρας. Καμάρας στο screen. Για δύο έχω την εντύπωση. Μάλιστα, ναι. 51-49. Ήταν μέσα από το τρίποντο. Τρίτη φορά που συμβαίνει αυτό σε κάποιο σουτ. Και μέσα πέρασε δύο παίκτες, αλλά είναι άσχημος. Με τον Φίνιξ, ο Τίρλας. Σιρόπουλος, τζαμπσούτ, είναι εύστοχος και πάλι. 51-51. Never again. Έχουν επιστρέψει. Στέλνουν την διαφορά στο 0 πάλι. Με εκμηδενίζουν 51-51. Time out που έχουν καλέσει οι εκπαιδευμένα, οι Φίνιξ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε, οι δύο ομάδες έχουμε περάσει στον ίδιο χρόνο περίπου στον αγωνιστικό χώρο. Τον ίδιο χρόνο έκατσαν στο ταμάτ στους πάγκους τους. Τίτλα δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Έχει ξεκινήσει η κνέβο το παιχνίδι. Η μπάλα είναι για το Φίνικα. Θα λίγο να χάσει την μπάλα, συγκρατεί. Τσοπάρας, πάρει το screen. Τίλας είναι πάλι πάνω του, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να εκτελέσει, αλλά στόχισε. Τώρας σε αυτό μπάσκετ καταφέρει να κρατήσει την κατοχή ο Δημητρίου. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σκλέπο. 53-51. Καμάρας, μία ακόμα σκαστή πάσα, μία άκρηση που παίρνει στην άλλη. Και Τίλας θα χάσει την μπάλα, πάρει την deflection από τον Παπαβασιλείου. Τσαπάρας. Φορά στο σύν 2 για τον Φίνικα. Δίνει την επιλογή ο Παπαβασιλείου. Μέχρι μέσα Δημητρίου, ξανά από Παπαβασιλείου. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να το κάνει. 55-51 μετά το time out. Τρέχουν ένα μικρό σερί, 4-0 οι παίκτες του Φίνικα. Τίλας Καμάρας. Πάρει το screen, δώσει την επιλογή σε δεύτερο χρόνο. Πάλι το screen, ωραίο pick and roll.
κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Υπάρχει εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Παπαστηρίου, ο οποίος ζήτησε ως βοήθεια. Χαρά στα λόγια μας. Πάρας θα χαθεί μπάλα. Τα λάθη για τις δύο ομάδες στο τελευταία, στις τελευταίες φάσεις. Ένα ακόμα, Δημητρίου. Βλέπω θα συγκρατήσει, γυρίσει για να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει δύο παίκτες των περιπτώσεων εντός εισαγωγικών. Η Τίρλας Καμάρας θα πάρει το φάουλ, τραβήχθηκε ο Τσέρις. Jump shoot είναι εύστοχο από τον Ραντινέλη. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, 55-53. Δημητρίου περνάει στην baseline και για να βγάλει την πάσα. Αυτή θα πάει στις backs του. Σουτ για 3. Ο Τσέρις είναι άστοχος. Έχει επιθετικό rebound. Τον ίδιο δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Δεν έχουν κάνει ακόμα foul οι παίκτες του Φίνικα. Σουτ για 3. Τίπλας είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Σε δεύτερο χρόνο δεν κατάφερε να κάνει το σουτ. Ήταν να βγάλει την πάσα. Η μπάλα χάθηκε. Ο Κιτζής δίστασε και το κλήρωσε. Τσέρις Τσιπάρας, κοντός του Τίτλα απέναντί του. Για να δούμε που πάει σε ένα σε εναντίον ενός. Αυστηρό μαντουμάνι κόλπη άμυνα. Τρίπλα πίσω από την πλάτη, πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. Θα κερδίσει το φάουλ που έχει φιλωθεί στον Τίτλα. Δεν μετράει το... Όχι. Μετράει, λάθος. Μπάζερ μπίτερ συν μία βολή. Έχει το κοστί και στη βολή. Τσαπάρας. 58-53. Μαράς. Εντυπωσιακή προηγούμενη φάση. Ο Μάρας θα γυρίσει έχοντας το σκλέβο. Τρεις μιλιόρδος από την κορυφή, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, το χρειαζόντουσαν αυτό το τρίποντο οι Never Again. Δημητρίου. Η γωνία, εγώ το σομιλιόρδο απέναντί του. Ο Βασιλείου. Με όλο που πάσα στο Δημητρίου, αυτός θα αποφασίσει να πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Ομαδικά. Ομαδικά φάουλ για Never Again. Ένα ακόμα πρόβλημα καθώς έχουμε περάσει στα τελευταία 3-19. Εύστοχος στην πρώτη βολή του Δημητρίου. Διαφορά στους 6. Εύστοχος και στη δεύτερη. 60-53. Time out που έχουν πάρει Never Again τώρα. Γιατί έχουν 4 συγκεκριμένα φάουλ. Δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν. Χωρίς να δώσουν το δικαίωμα για δύο βολές στους αντιπάλους τους. Έχουμε 4 ολόκληρα φάουλ να δώσουμε στα τελευταία 3-19 της τέταρτης περίοδου. Η Phoenix επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή στην Sonic Arena για τα τελευταία 3-19. Ο Μάρας θα κατεβάσει μία ακόμα επίθεση. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Never Again. Επειδή βρίσκονται με την πλάση στον τοίχο, έχουμε το. Μεταξύ άλλων το μειονέκτημα ότι έχουν δώσει τα 4 φάουλ που δικαιούνταν παραλίγο να χάσει την μπάλα. Στο Μιλιόρδο θα χάσει τελικά ο Μιλιόρδος από τον Δημητρίου, ο οποίος θα δώσει λάθος πάσα ξανά. Στους Never Again η μπάλα, εντυπωσιακό μπλοκ στον Καμάρα από τον Τατσέρι και φάουλ. Πολλά πράγματα συμβαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιστροφή στο παιχνίδι, όλα καλά. Ο Βασιλείου έχει σηκωθεί από το παρκέ. Ο Χαρισόπουλος έχει περάσει τη θέση του Μιλιόρδου. Γκάρντ μπήκε, γκάρντ βγήκε. Έχουμε περάσει το τελευταίο τρίλεπτο. Φάουλ που χρειάζεται στο Διτήρλα. Ωραία πάσα. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Νικοβίτης. Πολύ κρίμα για τους Never Again. Βάζει με τον εαυτό του ο Καμάρας. Λέγοντας κάποιους κομμάτες όχι πόσο τηλεοπτικές.
Παπαρά. Το screen δεν θα εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο, πάει αντίθετα από, το, από αυτό. Το έδωσε ο Παπαβασιλείος. Θα κλειστεί ανάμεσα σε δύο. Θα χάσει την μπάλα. Αυτή είναι. Με του Never Again. Και 39 για το τέλος. Χαρισόπουλος κατεβάσει. 60-53 έχει κολλήσει το σκορ εδώ και κάποια ώρα και δεν εννοεί τους Never Again. Καμάρας, για να δούμε θα ποστάρει αυτή τη φορά. Θα δώσει την μπάσα τον Κουκοβίτη σου για 3. Είναι άστοχος airball, είχε απέναντί του τα απλωμένα τεράστια χέρια του Σκλέπου. 2-22. 60-53 παραμένει. Φίλιγκας έχει την κατοχή. Δημητρίου. Σκλέβος θα πάρει μια ψηλοκρεμαστή. Πάσα είναι άστοχος. Υπάρχει όθηση προς την μπάλα. Αλλά πάει εκεί που είναι πάλι παίκτης του Φίνικα. Στα 7 δευτερόλεπτα. Ο Βασίλειο θα δώσει ένα screen. Από πολύ μακριά σου για 3. Είναι άστοχο. Πάει ξανά επιθετικό rebound. Τσαφάρας το στόχι σε Δημητρίου. Τσαφάρας κάνει την σχετική κίνηση για να εξαντλήσουν τον χρόνο. Παίζουν και με τον χρόνο οι Phoenix BC, καλά κάνουν. Έχουν κάποιο λόγο να κάνουν κάτι αντίθετο. Κάθε άλλο είναι άστοχο. Πάνω από τον μπλόμπι για αυτό το σπίτι. Τσαφάρα, αλλά καταλήφθηκαν πολύτιμα δευτερόλεπτα για τους αντιπάλους τους. Χαρισόπουλος κοίταξε τον χρόνο. Έχουν αντίπαλό τους και τον χρόνο. Εδώ και αρκετή ώρα είναι με τα γεν. Καμάρα στην επαναφορά. Χαμηλός ρυθμός έχει ευνοήσει τους Phoenix BC και κάθε δευτερόλεπτο που περνάει όση διαφορά είναι υπέρ τους, τους ευνοεί όλο και παραπάνω. Χαρισόπουλος. Το screen θα γυρίσει, θα γυρίσει το Σκλέπο. Ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μπουκοβίτη. 60-55. 1,5 λεπτό για το τέλος. Δημητρίου απέναντι στον Μαρά. Τσοπάρας. Πάρε το screen από τον Σκλέπο. Ανάμεσα σε δύο. Δημητρίου στα 6 δευτερόλεπτα. Και πεθεί ελεύθερος, πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ανάμεσα απέναντι σε δύο αντιπάλους. Μαχαιριά στην καρδιά αυτό το καλάθι τον Never Again. 62-55. Καμάρας. Λιμάνης, καλό passing game. Θα υπάρξει φάουλ. Θα τον Μπουκοβίτη. Στον Μπουκοβίτη διορθώνω. Φάουλ που έχει χρειαθεί στον Δημητρίου. Δύο βολές για τον Μπουκοβίτη. Εύστοχος την πρώτη, 62-56. Τηλεκοντούμενος από τον πάγκο. Εύστοχος στη δεύτερη, υπάρχει το επιθετικό rebound. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα του Κοβίτης. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί, μάλιστα ξανά επιθετικό rebound. Από τον Κουναρίδη. Φάουλ για δύο βολές. Σε ποιο χρεώθηκε? Δύο τρίποτα λέει κάποιος από τον πάγκο των Μεντράγγελ. Αναφερόμενος την διαφορά προφανώς. Άστοχος στην πρώτη βολή. Κουναρίδης. Η επανάληψη, time out, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο των Phoenix BC, ο Πολυνόπουλος. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Μαρία. Άστροχος στη δεύτερη, δεν υπάρχει επανάληψη βολής, υπάρχει μάχη το επιθετικό rebound. Βγάζει νικητή τον Κοβίτη. Δεν θα πάρθει ξανά επιθετικό rebound και υπάρχει στήριγμα. Ενώ έχει πάρει ο Δημητρίου την μπάλα. Time-out που έχουν καλέσει Phoenix. Στρέφουμε σε πολύ λίγο την τελευταία 49,1 της τέταρτης περίοδου. Είναι μαζί μας. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 49,1 δευτερόλεπτα της τέταρτης περίοδου.
Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο Δημητρίου είχε κερδίσει βολές. Θα εκτελεστούν τώρα. Δεν το μαντεύω τίποτε. Άστοχο στην πρώτη. Ο Γκαρτουφίνικα. Έστοχος. Στη δεύτερη. Πράγμα που σημαίνει ότι εκτός τριπόντου του φάουλ θα χρειαστούν τρεις κατοχές οι Μαραγκές. Τουλάχιστον. Μάρας. Σε προτεθεί τον προσωπικό αντίπαλο. Θα ευστοχίσει. Συμπληρώθηκε το Πατσέρι. 63-58. 34,8 για το τέλος. Συμπληρωμένο ματικά και για τις δύο ομάδες. Υπάρχει φάουλ από τον Δεμανή στον Τρίου. Θα μπούμε στο λάθος μάλλον. Έχουμε ήδη μπει στην ρουλέτα των ελευθερών πολλών. Δημητρίου έχασε μία προηγουμένως. Ένα δείγμα θα είναι πιο ψύχρεμος αυτή τη φορά. Έστοχος την πρώτη μετά από μία μικρή περιπέτεια. Και η μπάλα θέλει την περιπέτειά της. Κάποιες φορές. 64-58. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound του Καμάρα. Θέλει να τρέξουν οι Never Again. Σόπουλος. Ωραία πάσα. Κουλεμάνης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλογεράκης, έκπληξες βολές. Έστοχο στην πρώτη, 65-60. Άστοχο στην δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound, πάρα πολύ σημαντικό. Ήσασταν στις βολές εκεί, ήταν 35 δευτερόλεπτα. Άρα δεν είναι στην κλίμα, εσάς δεν είναι κλίμας, δεν είναι το φάρκος και ξεκινάει το χρόνο. Αυτό σου λέω, τα δευτερόλεπτα πρόσφατα. Άρα δεν έχει κλίμα, ξεκινάει το χρόνο. Φάστηκε στην πρώτη ο Γεράκης, 65-60 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη υπάρχει rebound. Από τον Γουναρίδη, Κιλεμάνης. Το πρίτσι πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αρκεστεί σε δύο βολές. Το forward τον Never Again. Αν έμπαινε το καλά θα μιλούσαμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η διαφορά θα πήγαινε στους 3 πόντους υπέρ των Phoenix, συν μία βολή. Έχουμε 16,1 για το τέλος. Σηκώνεται για μία ακόμα φορά ο Παπαβασιλείου από το παρκέ. Όλα καλά. Πολύ σημαντικές αυτές οι βολές. Δεν μιλάω. Τώρα από για τώρα. Άστοχος στην πρώτη βολή. Το Βίδης. Αν δεν κλέψουμε φάουλα αμέσως φωνάζει ο Τιχύρλας. Από τον πάγκο. Άστοχος και στη δεύτερη υπάρχει μάχη το επιθετικό λοιπόν. Καμάρας. Το πήρε, σούδια 3. Άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound, άστοχο από τον Γκουλεμάνη. Ξανά μάχη για επιθετικό rebound και κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει το σπίτι. Για να δούμε αν θα εξελιστεί η τελευταία επίθεση. Υπάρχει φάουλ από τον Καμάρα. Για να δούμε αν μέτρησε και το φάουλ, μικρή σημασία έχει πλέον. Έχουμε μείνει 2 δευτερόλεπτα. Έλα, μην πηγατε, άστοχο. Όχι, τελικά δεν θα μετρήσει. Δύο βολές θα εκτελεστούν. 66-60. Δεν βρήκε Στεφάνι. Δεν βρήκε Στεφάνι, οπότε δεν τέλειωσε ο χρόνος. Yeah.
προκληθεί τεχνική ποινή, αν δεν κάνω λάθος. Τα δύο δευτερόλεπτα. Όπως και να έχει, η Phoenix BC θα πάρουν την 7η τους νίκη. Θα πάνε στο 7-4. Στα Νέβερα Γκέντ θα προχωρήσουν επίσης στο 7-4. Δύο ομάδες θα σωματοποιήσουν στις νίκες τους. 66-61. Για 3 με Triumph, άστοχος ο τέλος του παιχνιδιού, 66-61. Phoenix BC, παρά την ψανδρία τους, κατάφεραν να επικρατήσουν τον Never Again. Εκεί είχαν πολύ καλά στοιχεία, τα οποία μπορούν να επενδύσουν. Ξέρουν να κάνουν πράγματα καλά, τα έκαναν, αλλά δεν ήταν αρκετά για να πετύχουν πάνω από τους 66 πόντους τους οποίους επέτρεψαν στους αντιπάλους τους. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση έφτασε στο τέλος της, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.